Α, είμαστε στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Αγαπητέ κύριε Στέλιο Χανιωτάκη, θα θέλετε να κάνετε λίγο στην άκρη να μας κάνετε το μόνο το μήνυμα εδώ για να βλέπουμε. Καλά, εσύ δεν βλέπεις μέχρι εκεί, ε. Ένα λίγο. Εκεί, εκεί. Καταπληκτικά. Γεια σας, ήρθαμε με το Γιάννη το Βαβαδάκη. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Το παιδί πήγε σε ένα διαγωνισμό. Το παιδί μας πήγε σε ένα διαγωνισμό, σάρωσε και ήρθε να μας πει τι ακριβώς ήταν ο διαγωνισμός, τι έκανε στο διαγωνισμό. Μύριζε απίστευτα το στούντιο. Τι διαγωνισμός ήταν αυτός, αρχικά να μιλήσουμε, να ξεκαθαρίσουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Λεγόταν Curiosity. Curiosity λέγεται η ιδέα και ουσιαστικά σήμερα θα σας δείξω το πώς παίρνουμε αυτή την ιδέα και τη μεταφέρουμε και σε άλλα ποτά. Γιατί η ιδέα δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με ένα ποτό, είναι μια φιλοσοφία που μπορείς να τη στείς σε διάφορα ποτά και ανάλογα πώς την αντιλαμβάνεσαι να την προσαρμόσεις σε κάθε τι. Curiosity σημαίνει περιέργεια. Είναι περιέργεια. Να το πούμε. Και πώς η περιέργεια είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα που κατέχουμε σαν άνθρωποι, αν την αξιοποιήσουμε ή τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Σωστά, γιατί καμιά φορά σκοτώνει τη γάτα. Αλλά εμάς εδώ δεν σκότωσε καμία γάτα, δημιουργεί. Προκαλεί τη δημιουργικότητα. Ο διαγωνισμός λοιπόν ήταν το World Class. Της εταιρείας Diageo. Για δεύτερη φορά, όπως και δεύτερη φορά έρχομαι, οπότε για δεύτερη φορά και εκεί είμαι στο τελικό πάλι. Τέλεια. Πότε είναι ο τελικός? 19 Ιουνίου είναι ο τελικός. Πρέπει να έρθεις μετά τις 19 Ιουνίου να μας πεις τι έγινε. Έχουμε τρεις δοκιμασίες πολύ ζωρικές. Θα έρθουμε φωτογραφίες. Να ξέρεις, είμαστε γουρλούδες. Καλά, να το πω. Ελπίζω. Είμαστε γουρλούδες. Γιατί κάνεις ο Στέλιος δεν συμφωνεί. Είμαστε εγώ. Γιατί παιδί μου δεν συμφωνείς? Άστο, δεν είναι η ζωή σου ρόδινη. Σήμερα είναι μόνο αντιπαράθεση. Λοιπόν, Γιάννης Βαβαδάκης, Project Curiosity. Ξεκινάμε. Και θα μας μεταφέρει. Ωραία, λοιπόν τώρα. Εκεί έκανε ένα ποτό το οποίο ήταν ένα επαναδομημένο νεγκρόνι. Γενικότερα. Μικρούλι. Επαναδομημένο, όχι μικρούλι. Πικρούλι, είπα. Πικρούλι, ναι. Ωραίο είναι το νεγκρόνι όμως. Μ' αρέσει πάρα πολύ και στον αδερφό μου αρέσει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο πιο άνδρικο ποτό. Όχι, δεν υπάρχουν γενικά άνδρικα και γυναικεία ποτά. Τι εννοώ, όταν έβγαινε με τον αδερφό μας. Είναι πιο αλκοολικό σχετικά και είναι πικρό. Αυτό, επειδή είναι πικρό, μου λέει παράξενο που σου αρέσει, γιατί είναι πικρό. Απλά δεν είμαστε εκεί σε αυτή τη γη σαν Έλληνες γενικά. Δεν ήμασταν τουλάχιστον. Τα τελευταία χρόνια είμαστε νομίζω αρκετά. Γενικά η curiosity αυτή η ιδέα έχει να κάνει με τα highball στα ποτά. Τι είναι το highball τώρα? Πολλές φορές πλέον πάμε και διαβάζουμε σε ένα κατάλογο και λέει το τάδε ποτό είναι highball, το τάδε είναι highball. Το highball γενικά είναι μια κατηγορία όπως είναι vodka lemon, gin tonic, όλα αυτά τα ποτά είναι highballs. Α, εγώ ξέρω τι φαντάστηκα, επειδή θα τον πάγο τον ολόκληρο ότι εννοούσες αυτό. Όχι, δεν έχει να κάνει με τον πάγο. Γενικότερα εκεί έχει να κάνει το ιδανικό σερβίρισμα. Οπότε προσπαθούμε να έχουμε όσο καλύτερη πρώτη ύλη, που αυτό είναι και ο πάγος, γιατί ο πάγος είναι από τα πιο σημαντικά συστατικά μέσα σε ποτό. Μπορεί να μας καταστρέψει δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι, βέβαια. Οπότε πήραμε αυτήν την ιδέα που έχει να κάνει με ποτά παλιά κλασικά και πώς πλέον μπορούμε να τα κάνουμε μοντέρνα highballs. Γιατί η τάση πάει εκεί, μπουρμπουλήθρα βλέπουμε συχνά πλέον στα μπαρ. Μπουρμπουλήθρα, γιατί μας έχεις φέρει τόσα πολλά διαφορετικά. Ναι, ουσιαστικά είναι για δύο ποτά. Το κάθε ποτό αποτελείται από 3-4 συστατικά μαζί με το αρωματικό μπίτερ που μπαίνει. Οπότε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε και σιγά σιγά. Ωραία, το πρώτο που θα ξεκινήσω να φτιάχνω είναι η γνωστή στους περισσότερους, τουλάχιστον πίνια κολάδα. Τι είναι αυτό που έχεις βάλει? Αυτό είναι μια σκόνη ανανά. Έχουμε αποξηράνει τον ανανά που έχουμε χρησιμοποιήσει για να βγάλουμε το χυμό και να κάνουμε το αναψυκτικό, που θα το δούμε παρακάτω. Έχουμε πάρει λοιπόν αυτό που σε συνθήκες άλλες θα το πετούσαμε, το πήραμε, το αποξηράναμε, το κάναμε σκόνη και το έχουμε ως γαρνιτούρες στο ποτό μας. Τι έβγαινε. Λοιπόν, τι ήθελα να την πειράξω, ήθελα στην αρχή, αλλά δεν πρόλαβα. Να τη πω τι έφερε να μα κάνει μπουγάτσα, να χαρεί. Αλλά δεν. Χαίρομαι, αλήθεια. Μπορούμε να κάνουμε μπουγάτσα με ανά άλλη φορά. Αλήθεια. Το δήλωσε τώρα. Το δήλωσε, εντάξει, αν και δεν είσαι χαρούμενο. Στι 20 του Ιούνιου θα έρθει να κάνουμε μπουγάτσα. Ωραία, οπότε η πίνια κολάδα, όπω είπαμε, νομίζω οι περισσότεροι το ξέρουμε, είναι ρούμι, καρύδα και ανανά. Το μικρημένο πάγο και τα λοιπά. Εμεί λοιπόν το έχουμε εξυγχρονίσει, να το πω έτσι, και το κάναμε ένα πολύ νόστιμο highball. Είναι δηλαδή κάτι γλυκό πικρό, Όχι, δεν είναι πικρό. Είναι γλυκό. Γενικά η πίνια κολάδα είναι αρκετά γλυκιά, εμείς το έχουμε ισορροπήσει λίγο καλύτερα. Οπότε έχουμε βάλει λευκό ρούμι, που είναι και το βασικό συστατικό, το βασικό αλκοόλ στην πίνια κολάδα. Ρούμι. Ναι. Έχουμε είναι ένα ποτό των πειρατών. Είναι από πίσω, να ξέρετε. Είναι πολύ αφοσιωμένοι σε αυτό που βλέπουν. Λίγο σιρόπι καρύδας. Αυτό το έχετε φτιάξει εσύ? Όχι, αυτό είναι έτοιμο. Δεν το φτιάξω. Θα το μυρίσουμε λίγο αυτόν. Ναι, φυσικά. Σίγουρα θα σας άρεσε.
Μυρίζει πολύ ωραία. Θα βάλουμε έτσι για να δώσουμε μια έξτρα πολυπλοκότητα λίγο bitter που το έχουμε φτιάξει εμείς. Δυόσμη και μπανάνα. Δυόσμη που ταιριάζει μπανάνα. Αρκετά με τον ανανά. Θα βάλουμε τον πάγο αυτό μας. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Όταν είσαι στο διαγωνισμό, σε πόσο χρόνο μέσα πρέπει να το κάνεις? Είναι ανάλογα το τι task, πόσο χρόνο σου δίνει διαγωνισμός. Α, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Εμείς ας πούμε τώρα, στον τελικό, έχουμε να κάνουμε 6 ποτά σε 10 λεπτά και να εξηγήσουμε γιατί έχουμε κάνει. Σε αυτή τη φάση όταν πήγα και παρουσίασα αυτό, ήταν ένα ποτό σε 10 λεπτά. Και απλά θα το απογεμίσουμε με σόδα νανά που την έχουμε φτιάξει εμείς. Α, λέω κι εγώ, υπάρχει σόδα νανά στο εμπόριο. Τώρα έχουν αρχίσει και βγαίνουν πάρα πολλά πράγματα βέβαια. Τέτοιου τύπου. Ναι, βγαίνουν αρκετά. Γιατί σόδα σαγκουίνι, τα παίρνω, τα αγοράζω. Σόδα σαγκουίνι. Ωραία, και αυτό είναι το η reconstructed πινιά κολάδα μας. Τι ωραίο, μυρίζει τέλεια. Με bubbles. Φτιάχνει το επόμενο. Ναι, ναι. Το επόμενο λοιπόν είναι ένα παλιό τίκι κοκτέιλ. Μυρίζει τέλεια. Νομίζω ότι δεν θα μας χωρέσει ο χρόνος να εξηγήσει τι ακριβώς είναι το τίκι. Όχι, εξήγησέ μας λίγο. Ωραία. Είναι μια κουλτούρα που έρχεται από την Πολυνησία. Τη δημιούργησαν δύο ναυτικοί. Είναι μια θρησκεία που πιστεύουν εκεί. Τίκι σημαίνει ο πρώτος άνθρωπος, κατά συσσαγωγικά, όπως έχουμε τον Αδάμ. Τον Αδάμ, δεν έχω την Εύα. Ήταν λοιπόν δύο ναυτικοί που ταξιδεύαν αρκετά. Αυτοί οι ναυτικοί, όταν σταμάτησαν να ταξιδεύουν, είχαν πλέον μια πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω από το Ρούμι. Οπότε αποφάσισαν να ανοίξουν δύο μαγαζιά ξεχωριστά ένα ο καθένας και να δημιουργούν κοκτέιλ με αρκετά ρούμι και φρούτα τροπικά. Ορίστε. Ευτυχία, παράδειγμα. Τα πιο γνωστά κοκτέιλ σε αυτό είναι το Mai Tai και το Zombie. Βέβαια. Τα ξέρετε. Ναι. Ελαφριά κοκτέιλ. Ναι, γενικά είναι αρκετά αλκοολικά τα ποτά που. Τι λες Σταύρο. Ελαφριά δεν είναι. Εμείς πήραμε ένα άλλο λίγο έτσι, όχι τόσο γνωστό στο ευρύ κοινό, λέγεται Πήγη. Πώς? Πήγη. Το οποίο. Πήγη. Ναι. Το οποίο έχει στην πρώτη του μορφή ρούμι, λάιμ, ένα σιρούμπα χαρικών, passion fruit, ανανά και αρωματικά bitter. Αυτά εδώ. Αυτό θα μου αρέσει εμένα. Οπότε συνεχίζουμε τα αρωματικά bitter και τα βάζουμε όσους έχουν. Παλαιωμένο ρούμι. Λίγο cordial lime, που ουσιαστικά το cordial lime δεν είναι τίποτα άλλο από ζάχαρη, χυμό φρούτου και τις φλούδες από το φρούτο για να ενισχύσει το προφίλ του. Μυρίζει φρούτα πέρα παντού. Ξανά τον πάγο μας. Και επιλέγεις τον πάγο αυτό όπως είπαμε για να μην λιώνει γρήγορα. Ναι. Και κυρίως για να μην μου χαλάει τις μπουρμπουλήθρες. Λιγότερα σημεία επαφής, οπότε λιγότερη εκτόνωση του ανθρακικού. Αυτό έχει πιο έντονη μυρωδιά από το άλλο νομίζω. Ναι, έχει. Γιατί έβαλα όμως αυτό, πιστεύω. Και αυτή εδώ είναι μια σόδα με τροπικά φρούτα και μπαχαρικά. Αχ, τι ωραίο. Και αυτό που έχεις φέρει εδώ. Και η γαρνιτούρα είναι ένα γυαλί, έτσι γυαλί. Ονομάζεται. Ναι, είναι βρόσιμο καραμέλα. Γυαλί. Όχι, γυαλί. Δεν είναι καραμέλα, δεν είναι ζάχαρη. Μοιάζει. Με ροδάκι είναι και μάγκο. Αχ, βάλτε μπροστά. Τέλειο. Δοκιμάσατε εσείς. Πότε προλάβατε, ρε παιδιά. Το γυαλί δοκίμασαν. Αλκοόλ μετά το βραδάκι μόνο. Ναι, μετά την εκπομπή. Τι ωραία! Αυτά λοιπόν, αυτή είναι η ιδέα. Και να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Στις 19 του Ιούνιου θα είναι πάλι ένα ποτό, όχι, είπες. Όχι, είναι τρεις δοκιμασίες. Στην πρώτη ξέρουμε ότι πρέπει να κάνουμε 6 διαφορετικά ποτά με ένα μοναδικό υλικό. Στο λένε εκεί, δεν το ξέρεις τώρα. Όχι, έχουμε πει. Αυτά τα ετοιμάζουμε από τώρα. Μας δώσαν μια λίστα με 12 υλικά, εκ των οποίων διαλέγει ένα ο καθένας. Χωρίς να ξέρει ο καθένας τι διαλέξει ο άλλος. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το κάνει με τουλάχιστον 6 διαφορετικές μορφές σε 6 ποτά. Πας προετοιμασμένος λοιπόν. Για την πρώτη ναι, τις άλλες δύο δεν τις ξέρεις. Τη δεύτερη, το μόνο που ξέρουμε είναι η ονομασία της, λέγεται The Flavor. Δεν ξέρουμε τι θα έχει. Και το τρίτο, ξέρουμε, το μόνο που ξέρουμε είναι ότι πρέπει να κάνουμε 6 ποτά σε 6 λεπτά. 6 ποτά σε 6 λεπτά. Ένα ποτό το λεπτό. Ναι. Εγώ μπορώ σε 6 λεπτά. Ούτε νερό δεν μπορώ να. Αστείευμα. Θέλεις, προσπαθείς να προωθείς τα κριτικά προϊόντα, τα ντόπια προϊόντα στα κοκτέιλ. Ναι, γενικά έχουμε και στο μαγαζί που εργάζομαι και γενικά με πολλούς συναδελφούς μου. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με τα κριτικά προϊόντα. Στο κατάλογο μου έχω μια ενότητα αφιερωμένη σε αυτό. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτό. Νομίζω στην προηγούμενη φορά είχαμε παρουσιάσει και δύο ποτά. Ναι, το είχαμε πει. Απλά αυτό έχει να κάνει με κάτι άλλο που παρουσιάσαμε σήμερα.
Ναι. Εμείς να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Βέβαια. Αν και είναι δεδομένη. Και πιστεύουμε ότι θα είσαι τουλάχιστον ο πρώτος. Τουλάχιστον. Και θα έρθεις εδώ να μας πεις την εμπειρία σου μετά. Και με φωτογραφίες και με το ποτό που κέρδισες. Ναι. Μπορεί να έχει κερδίσει και μετά έτσι. Έτσι, αντρικά. Εδώ στο νικητή πρέπει να το δώσουμε το χέρι. Α, ναι. Μεταξύ μας εμείς. Σωστό. Λοιπόν. Επειδή αφήσαμε όμως κάτι στη μέση, να ευχηθούμε στο Γιάννη τον Βαβαδάκη και επίσημα καλή επιτυχία. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να έρθει εδώ ο νικητής. Καλωστρατιά. Καλωστρατιά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε το βίντεο από το παλιό μουσείο του Καΐρου. Γιατί θέλω να. Α, ναι, μα είναι ωραίο το μουσείο αυτό. Κάτσε να το δεις και εσύ. Και θα επιστρέψουμε με τον αγαπημένο, απίστευτο, υπεύθυνο των social media, Σταύρο Χατζηβασίλη.